Και γι' αυτό θα ήθελα να στραφώ στο θέμα της ημέρας που αισθάνθηκα για μια ακόμα φορά ότι πρέπει να παραμείνουμε στο θέμα της προφητικής αποκάλυψης διότι όπως σας είπα και την περασμένη Κυριακή ένα από τα εδάφια κλειδί που έχει το 2-2 μέσα είναι από τον Αβακούμ για την προφητική αποκάλυψη όμως δεν είναι μονάχα θέμα σύμπτωσης αριθμών είναι περισσότερο ότι πράγματι ο Κύριος έχει βάλει το δάχτυλό του αυτή την εποχή στο θέμα της προφητικής αποκάλυψης με πολλούς τρόπους. Διαπιστώνω ότι υπάρχει προφητική ροή και σε άλλες εκκλησίες και σε άλλα αδέλφια. Διαπιστώνω ότι πολλοί ακούμε τη φωνή του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτό τον καιρό. Με εντυπωσιάζει και μου αρέσει ότι υπάρχει μεγάλη ευθυγράμμιση σε αυτά που ακούω να λέγονται για το τι αισθάνεται ο καθένας, τι νιώθει ο καθένας ότι είναι ο ζωντανός Λόγος του Κυρίου. Πιστεύω ότι είναι μια έμφυτη ανταπόκριση, είναι μια ανάγκη του ανθρώπου μπροστά στα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε να στραφούμε στο ζωντανό Λόγο του Θεού αναγνωρίζοντας ότι μόνο στο Θεό μπορούμε να βρούμε ανάπαυση, μπορούμε να βρούμε αναψυχή, μπορούμε να βρούμε ειρήνη την οποία χρειαζόμαστε να είναι πραγματικά ειρήνη Θεού και όχι ειρήνη από τους ανθρώπους. Άλλωστε ποιος άνθρωπος μπορεί να μας δώσει ειρήνη όταν τα πάντα γκρεμίζονται γύρω μας και ο κόσμος γκρεμίζεται με πολλούς τρόπους. Δεν θέλω όμως να μιλήσω για το τι γίνεται στον κόσμο. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό που πρέπει να καταλάβουμε γιατί είναι καλό να πιστεύουμε στον Χριστό. Ίσως να μην υπάρχει καλύτερο από αυτό. Όμως ο Χριστός είναι και ο Λόγος του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο ο γραπτός Λόγος, είναι και ο ζωντανός Λόγος. Και αυτό ο ζωντανό λόγο δεν είναι μόνο η αποκάλυψη του γραπτού λόγου, αλλά είναι και η ζωντανή φωνή που μιλάει στην καθημερινότητα, μιλάει στην ανάγκη μα, αλλά μιλάει και πρακτικά για θέματα που αφορούν τη βασιλεία του Θεού. Πρώτα σε εμά και μετά έξω από εμά. Άρα έχει θέση η προφητική αποκάλυψη στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των πιστών, μα και βέβαια έχει. Γιατί άραγε όμως δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον προφητικό λόγο στην έναρξη του νέου έτους. Τώρα, όσον αφορά εμένα προσωπικά, η απάντηση είναι επειδή έτσι με δίδαξε ο Κύριος, αρχίζοντας πριν από καμιά τριανταριά χρόνια, που δεν υπήρχε καμιά εξωγενής επιρροή. Τότε δεν ήξερα ότι υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να έπαιρναν λόγου από τον Κύριο για το καινούριο έτος, στη δε εκκλησία που πήγαινα εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε τέτοιου είδου προφητικό λόγο στην αρχή τη χρονιά. Ήτανε απλά χρόνια πολλά, καλή χρονιά και συνεχίζαμε τη ζωή μα. Δεν ενδιαφερόταν κανένα, λέει κάτι ο Κύριος, φέτο για την καινούργια χρονιά. Επίση δεν είχαμε ίντερνετ ώστε να επηρεαστώ από μηνύματα στο ίντερνετ. Άρα η εξήτηση του προσώπου του Κυρίου για το νέο έτος ήταν κάτι που αναπτύχθηκε στην προσωπική μου σχέση με τον Κύριο. Ήταν δική του η πρωτοβουλία. Τώρα, στην αρχή αυτή η προφητική αποκάλυψη στην αρχή του χρόνου αφορούσε μόνο εμένα προσωπικά. Και αφορούσε την προσωπική μου πορεία με τον Κύριο, προσωπική μου ανάπτυξη, προσωπικό μου αγιασμό. Όμως καθώς περνούσαν τα χρόνια ο Κύριος άρχισε να ανοίγει το πεδίο και την προοπτική του προφητικού λόγου και άρχισε να μου μιλάει για πολλά πράγματα που επρόκειτο να συμβούν μέσα στη χρονιά. Και μάλιστα υπήρξαν φορές που ο Κύριος μου είπε συγκεκριμένα γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν στο χώρο της Εκκλησίας. Μιλάμε για σημαντικά γεγονότα και παιδιά συνέβησαν και ήταν κάτι φοβερό για μένα το ότι συνειδητοποίησα ότι πράγματι μου είχε μιλήσει ο Θεός όταν στην αρχή της χρονιάς μου είχε πει αυτά θα συμβούν φέτος στο χώρο των εκκλησιών και συνέβησαν. Και δεν συνέβη μόνο μια χρονιά, συνέβη και άλλες χρονιές με αποτέλεσμα να πιστέψω και να εμπιστευθώ ότι πράγματι ακούω από τον Κύριο. Το Σεπτέμβριο του 2009 μου μίλησε ο κύριο για τη δεκαετία που επρόκειτο να έρθει, τη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2019. Ήταν κάτι που με ξάφνιασε. Δεν είχα ξαναακούσει από τον κύριο, δεν είχα ξαναπάρει λόγο για μια δεκαετία. Το δυσάρεστο ήταν ότι όλα όσα άκουσα βγήκαν πραγματικότητα μέσα από τη μεγάλη κρίση την οικονομική που περάσαμε τη δεκαετία του 10. Οι λεπτομέρειε δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριο θέλει να μιλάει και με δική του πρωτοβουλία μας τραβάει μέσα στη ροή την προφητική, θέλει να αποκαλύψει πράγματα και μέσα σε αυτά που αποκαλύπτει υπάρχουν πολλές προθέσεις εκ μέρους του, δεν τις ξέρω όλες. Σίγουρα μια πρόθεση του Θεού είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε ευθυγραμμισμένοι, να είμαστε σε προσευχή έτσι ώστε να εκπληρωθεί το θέλημα του Κυρίου εξητούμε την προφητική αποκάλυψη στην αρχή του νέου έτους, επειδή Αυτός μας έχει εκπαιδεύσει να το κάνουμε, επειδή Αυτός το θέλει και Αυτός το ενεργεί, εμείς ερχόμαστε σε συμφωνία μαζί Του. Τώρα, ελάτε να θυμηθούμε ότι η προσευχή του Ιησού, ελθέτω η βασιλεία σου και γεννηθεί το το θέλημά σου, είναι μια προσευχή η οποία βρίσκει και εφαρμογή με πολλούς τρόπους. Και ένας από τους τρόπους είναι σε αιτήσια βάση. Θα ήθελα όμως να προχωρήσω στο κλείσιμο αυτής της εισαγωγή στην προφητική αποκάλυψη, μιλώντας λίγο στο ότι χρειάζεται να προσέχουμε μην πέσουμε στην πλάνη της μαντίας. Η μαντία και η προφητεία, παιδιά, είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη. Είναι τόσο κοντά όσο στις πράξεις 16-16 16 16 βλεπουμε το πνεύμα του πίθωνα που ήταν μέσα σε εκείνη τη δούλη που προφήτευε και προφήτευε μια αλήθεια ότι αυτή είναι η δούλη του Θεού που μας δείχνουν την οδό σωτηρίας και το αποτέλεσμα ήτανε ότι ξεγελάστηκε ακόμα και ο Απόστολος Παύλος. Πώς το ξέρουμε ότι ξεγελάστηκε, το ξέρουμε επειδή για μέρες την άφησε να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν από την αρχή είχε καταλάβει ότι επρόκειτο περί πνεύματος μαντίας και πιο συγκεκριμένα το πνεύμα του πίθωνα, δεν θα τις επέτρεπε για μέρες να το κάνει αυτό, προτού επιτιμήσει αυτό το πνεύμα. Τελικά το επιτίμησε αυτό το πνεύμα, βγήκε από τη δούλη. Ακούστε κάτι, θα πω κάτι δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά αισθάνομαι από το Άγιο Πνεύμα ότι έπρεπε να το πω σήμερα. Όταν οι πιστοί ψάχνουμε πράγματα, που δεν έχουν στόχο το ελθέτω η βασιλεία σου και γεννηθεί το το θέλημά σου, αλλά έχουν άλλους στόχους. Όταν οι πιστοί ψάχνουμε προφητικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τη φιλοδοξία μας, με τις φοβίες μας, με την αλαζονία της γνώσης, με τη θρησκεία μας και με μια σειρά από άλλα κοσμικά ή σαρκικά μέτρα. Όταν η εξήτηση του Κυρίου για προφητικό λόγο δεν είναι «Κύριε τι θες εσύ να πεις, αλλά είναι «Θέλω να μάθω για το τέλος», «Θέλω να μάθω για την αρπαγή», «Θέλω να μάθω για το πότε θα συμβούν αυτά τα γεγονότα». Τότε βάζουμε τον εαυτό μας σε μία θέση ανυπακοής και απήθειας που εμείς βάζουμε λόγια στο στόμα του Θεού, αλλά επειδή ο Θεός δεν μιλάει, κάποια άλλα πνεύματα βιάζονται να έρχονται και να απαντήσουν. Όταν ξεφεύγουμε από το «Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου», «Ποιος είναι ο λόγος σου», «Τι εσύ θες να μου πεις» και «Πες μου γι' αυτό, πες μου γι' αυτό, θέλω να ξέρω γι' αυτό, θέλω να ξέρω γι' αυτό» ή «Όταν ψάχνουμε προφητεία με στόχο όχι να οικοδομήσουμε αλλά να φοβήσουμε» Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ευρύτερη εκκλησία που έχουν βγάλει προφητικούς λόγους που ο σκοπός δεν ήταν ο αγιασμός και ο καθαρισμός, αλλά ο φόβος, συνειδητό, κοσμικός φόβος. Πρέπει να κάνεις αυτό γιατί ο Θεός δεν ήταν προειδοποίηση αγάπης για αγιασμό, ήταν χρήση φόβου για χειραγώγηση του ακροατηρίου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση της μαντίας. Πάρα πολύ εύκολο. Κάθε φορά που ενεργούμε χωρίς το Θεό ή κάθε φορά που ενεργούμε ενάντια στο θέλημα του Θεού, εμείς προφητεύουμε και δεν έχει καμία σημασία ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Σημασία έχει τι πνεύμα μιλάει μέσα από εμάς. Και όταν έχουμε ξεφύγει από το τέλειο καλό και αγαθό θέλημα του Θεού, έχουμε μπει στο χώρο της μαντίας. Και όπως μας δείχνει η περίπτωση του Παύλου, έτσι δείχνει και η εμπειρία σε εκκλησίες, το πνεύμα της μαντίας δεν μπορείς να το πιάσεις με βάση τα λόγια που λέει, γιατί τα λόγια που λέει είναι άκρος θρησκευτικά. Τα πνεύματα της μαντίας μιλούνε με απόλυτο θρησκευτισμό. Μιλάνε Αγία Γραφή και αχαϊδεύουν συναισθήματα. Τα πνεύματα της μανδίας δεν τα πιάνεις επειδή λένε κάποιο λάθος. Η δούλη εκείνη στις πράξεις 16-16 δεν έκανε λάθος. Τα πνεύματα της μανδίας τα διακρίνεις με πνευματική διάκριση πνευμάτων και λίγο πιο μακροπρόθεσμα καταλαβαίνεις ότι εργάζεται πνεύμα του πίθωνα όταν αρχίζει και σε πνίγει και δεν μπορείς να ανασάνεις οξυγόνο. Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία αλλά εσύ ασφικτιάς και δεν ξέρεις γιατί ασφικτιάς. Όταν ακούς κηρύγματα και συμμετέχεις στη λατρεία της εκκλησίας και λες πνίγομαι δεν αντέχω άλλο, τότε ξέρεις ότι το πνεύμα του πίθωνα έχει αρχίσει να σφίγγει γιατί έχει κυριαρχήσει, γιατί έχει γίνει αποδεκτό δίθεν σαν προφητικός λόγος, ενώ ουσιαστικά έχουμε αφήσει τον πίθωνα να σφίγγει και να σφίγγει και να μας στερεί το οξυγόνο το πραγματικό που είναι μόνο στο ζωντανό λόγο του Θεού. Θα ήθελα να σας πω περισσότερα πάνω σε αυτό, αλλά αν μιλήσω περισσότερο, θα είναι σαν να βάζω στο στόχαστρο συγκεκριμένες εκκλησίες, συγκεκριμένες προφητείες και για όσους ξέρουν συγκεκριμένους ανθρώπους που κηρύττουν, εγώ δεν ξέρω προσωπικά, αλλά οτιδήποτε λόγο πω παραπάνω, φοβάμαι ότι θα φέρει μεγαλύτερη καταστροφή παρά η οικοδομή στο ευρύτερο σώμα του Χριστού. Εκείνο που έχει σημασία είναι ποιο. Ότι όποιος εξητά το γνήσιο, τον καθαρό λόγο του Κυρίου, δεν ψάχνει πράγματα που δεν μας έχει δοθεί να γνωρίζουμε ή δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν ψάχνει να μαντέψει το μέλλον, δεν ψάχνει να χαϊδέψει συναισθήματα, δεν ψάχνει για να αφαιρέσει φοβίες ή να ενισχύσει φοβίες ψάχνει να μάθει πώς θα έρθει η Βασιλεία του Θεού σήμερα. Όχι πώς θα τελειώσει η Βασιλεία του Θεού, πότε θα έρθει ο Χριστός να τελειώσει, πώς θα εξαπλωθεί το έργο του Θεού στη γη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Κάποιοι ψάχνουν να προφητεύσουν πότε θα τελειώσει, ενώ ο Θεός μας λέει συνεχίστε να αυξάνετε, συνεχίστε να εξαπλώνετε, συνεχίστε να μεγαλώνετε, Συνεχίσετε να κηρύτετε, συνεχίσετε να ανοίγετε καινούργιε εκκλησίε, να φέρνετε νέε ψυχέ, συνεχίστε να πηγαίνετε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο που δεν έχει πάει ακόμα. Όταν εκα... συγγνώμη, δισεκατομμύρια ψυχών στον πλανήτη Γη, πάνω από το 40% των 7 δισεκατομμυρίων που ζουν στον πλανήτη Γη, δεν έχουν ακούσει καν ότι υπάρχει η Ιησούς. Πάνω από το 40% κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη γη δεν έχουν ακούσει τη λέξη Ιησούς. Κάποιοι περιμένουν την αρπαγή ακόμα. Ενώ ο Θεός συνεχίζει να περιμένει να φέρουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε γλώσσα, σε κάθε φυλή, σε κάθε έθνος, σε κάθε τόπο. Δεν πρόκειται να έρθει το τέλος μέχρι ότου ο Ιησούς πάρει μια ένδοξη νύφη από κάθε τόπο, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, από κάθε έθνος. Δεν θα υπάρχουν τόποι κομμουνισμού, δεν θα υπάρχουν τόποι Ισλαμισμού, δεν θα υπάρχουν τόποι που απαγορεύεται το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία θα υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε κάθε κράτος, σε κάθε έθνος, σε κάθε φυλή, σε κάθε γλώσσα. Τότε θα έρθει η αρπαγή όταν ο τελευταίος των λαών, το Ισραήλ, δεχτεί το Μεσσία του, όπως ο Ιησούς είπε, δεν θα με δείτε ξανά, μέχρι ότου πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν το ονόματι του Κυρίου. Αυτό θα το πει μια μέρα ο λαός Ισραήλ, γιατί το προφήτευσε ο Απόστολος Παύλος. Και τότε θα έρθει η μέρα της αρπαγής. Αλλά αν ψάχνεις εσύ πότε θα έρθει η αρπαγή φέτος, τότε το πνεύμα της μαντίας θα σου απαντήσει στα σίγουρα όπως έχει απαντήσει πολλές φορές στο παρελθόν, σε αυτούς που ψάχνανε σε χωράφια που δεν είχε δοθεί στην Εκκλησία να ασχολούνται καθόλου. Ναι, πιστεύουμε στην προφητική αποκάλυψη. Όχι, δεν θέλουμε το πνεύμα της μαντίας, το οποίο πιάνουμε εχμάλωτο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε ήδη μιλήσει αρκετά πράγματα για την προφητική αποκάλυψη που φέτος μας έχει δώσει ο Κύριος μέχρι τώρα έχει υπάρξει μια συνεχιζόμενη ροή. Γι' αυτό και εγώ δεν έχω βιαστεί να βγάλω κάποιο τελειωτικό μήνυμα, αυτό λέει ο Κύριος. Ανάμεσα στα πολλά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ήταν μέσα από τα λόγια της γυναίκας μου, της Εύης, που σαν τίτλο είναι «Ας ερωτευτούμε ξανά». Είναι το κάλεσμα του Θεού για να επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη. Και αυτό το πράγμα το έχουμε ακούσει και από άλλους, όχι μόνο μέσα από την Εύη. Επίσης, μέσα από το ίδιο μήνυμα που μας καλεί ο Κύριος να ερωτευθούμε ξανά και να γυρίσουμε στην πρώτη αγάπη, υπάρχει ενσωματωμένη μέσα μετάνοια για την αμαρτία που έχει ψυχράνει τις καρδιές μας και χάσαμε την πρώτη μας αγάπη. Επίσης, ο ίδιος προφητικός λόγος που βγήκε από την Εύη μίλησε για φωτιά που καίει. Και και οι πολλοί. Και από την καλή και από την κακή πλευρά. Και ο προφητικός λόγος που υπάρχει διαθέσιμος στο YouTube και στο Facebook, ίσως κάποιοι τον έχετε δει, μας εξηγεί περισσότερα πράγματα που τώρα δεν θέλω να δώσω παραπάνω χρόνο πάνω σε αυτό. Εκείνο όμως που θέλω να συμπληρώσω είναι το εξής. Αυτός ο λόγος του Κυρίου έχει άμεσα να κάνει, με αυτό που εγώ έχω λάβει και βλέπω ότι είναι η σημαία που έχει σηκώσει ο Κύριος επάνω στο νέο έτος. Την περασμένη Κυριακή, όταν ήμουνα στο σπίτι μου και ετοιμαζόμουν για να έρθω στην Εκκλησία, ξαφνικά άρχισε να μου μιλάει ο Κύριος και το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν «Το 2022 είναι έτος του Κυρίου». Ξαφνιάστηκα. Δεν έχω ξανακούσει τόσα χρόνια να λέει είναι έτος του Κυρίου. Και λέω τι σημαίνει τώρα αυτό. Εκείνος ο προφητικός λόγος στη συνέχεια περιλάμβανε και άλλα λόγια. Ίσως κάποιοι να τα έχετε ακούσει. Υπάρχει μέσα σε ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησα εχθές που έχει προφητικούς λόγους από την κοινωνία των πειμένων της περασμένης 4ης Ιανουαρίου και σε εκείνο το βιντεάκι Υπάρχουν επίσης και λόγια από άλλους ποιμένες που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός μας λέει μη φοβηθείτε από αυτά που πρόκειται να έρθουν. Σε τρεις εκκλησίες, παιδιά, αυτές τις μέρες ακούστηκαν προφητικοί λόγοι που εγώ γνωρίζω έτσι γιατί μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Σε τρεις εκκλησίες ακούστηκαν προφητικοί λόγοι που ήταν σχεδόν οι ίδιοι και το κλειδί ήταν μη φοβηθείτε από αυτά που πρόκειται να γίνουν. Εν τω μεταξύ, η φωτιά αυτή που καίει, που θα συνεχίσει να καίει περισσότερο, είναι και για τον κόσμο, είναι και για την Εκκλησία. Και αυτό το πράγμα το οποίο εγώ έχω λάβει για την Εκκλησία και το έχω ήδη πει, είναι ότι ο Κύριος θέλει να φέρει ένα ξεκαθάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι άγιο και τι είναι ακάθαρτο. Τι είναι γνήσιο και τι είναι νοθευμένο. Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι αυτή που μοιάζει με αλήθεια, αλλά είναι πλάνη. Ποιο είναι ο πραγματικό Θεός, το πρόσωπό του, ο χαρακτήρα του και η φύση του, και τι είναι αυτό που λέμε Θεό και είναι ουσιαστικά προβολή της δική μα θεολογία, τη δική μα κουλτούρα, τη δική μα άποψη και των δικών μα συναισθημάτων που προβάλλουμε στο Θεό και λέμε Αυτό είναι ο Θεό. Αλλά αυτή η φωτιά, από τη μια πλευρά μπορούμε να τη δούμε σαν φωτιά. Ο Κύριος μέσα από το λόγο που μου έδωσε την περασμένη Κυριακή είπε ότι η λέξη φλόγα ή η λέξη φωτιά είναι η ίδια με τη λέξη φως. Και η απόδειξη είναι ο ήλιος. Το φως του ήλιου βγαίνει από τη φλόγα που καίει. Όταν λέμε ο Θεός είναι φως, όταν λέμε ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου, συνήθως το διακρίνουμε με τα συναισθήματά μας με ρομαντικό τρόπο. Α, το φως του κόσμου. Για πλησίασε να το αγγίξεις αυτό το φως. Έχεις βάλει το χέρι σου σε λάμπα που καίει. Έχεις βάλει το χέρι σου στο τζάκι που ανάβει. Έχεις βάλει το χέρι σου πάνω στη σόμπα που βγαίνει φως από τη φωτιά. Όμως όταν μιλάς για τον Χριστό είναι ο καλός Χριστούλης που με αγαπάει. Παιδιά δεν υπάρχει Χριστός χωρίς τη φλόγα που καίει γιατί είναι αγιασμός και ο Χριστός είναι πρώτα απ' όλα Άγιος. Εγώ άκουσα τη λέξη είναι έτος του Κυρίου. Ο Χάρης ο Γαντές μας έδωσε γραμμένο Άγιο έτος εις τον Κύριο. Τουλάχιστον εγώ και ο Χάρης έχουμε ακούσει σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι έτος του Κυρίου, εγώ δεν άκουσα τη λέξη Άγιο, αλλά άκουσα τη λέξη Φωτιά. Και ο Χάρης άκουσε τη λέξη Άγιο, είναι η ίδια λέξη. Ο Χάρης άκουσε έτος προετοιμασίας, έτος στην παρουσία του Θεού. Εγώ δεν άκουσα έτος στην παρουσία του Θεού, αλλά άκουσα για σαβατισμό. Που όταν μπαίνω στην κατάπαυση, μπαίνω για να συναντηθώ με τον Κύριο, να μπω στην παρουσία Του. Γιατί μέσα στην ανάπαυση τη φυσική, εκεί που καταπάβω από τα έργα μου και αφιερώνω χρόνο στον Κύριο, εκεί μπαίνω μέσα στην παρουσία Του. Αμήν. Ο Χάρης μας λέει επίσης και διαβάζω μόνο επικεφαλίδες γιατί το μήνυμά του είναι σε απόλυτη συμφωνία και ταύτιση με αυτά που και εγώ νιώθω στο πνεύμα μου. Μας μιλάει για ανάπαυση, ευθυγράμμιση και λήψη. Μας μιλάει επίσης για πολλαπλασιασμό των κρίσεων, δηλαδή η κρίση του Θεού στον κόσμο θα πολλαπλασιαστεί. Υπάρχουν όμως ακόμα τρεις λέξεις που αφορούν το λαό του Θεού που είμαι απόλυτα ταφισμένος, γράφει διαχωρισμός, έλεγχος και κρίση. Αυτός ο διαχωρισμός, παιδιά, όπως εγώ τον έχω λάβει, άλλωστε τον ανέφερα νωρίτερα για το διαχωρισμό ουσιαστικά ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, μέσα στην εκκλησία. Παιδιά, η λέξη διαχωρισμός είναι η λέξη κλειδί όσον αφορά τον αγιασμό. Ο αγιασμός θα πει «διαχωρίζω τον εαυτό μου από τον κόσμο». Αγιασμός θα πει διαχωρίζω τον εαυτό μου από την αμαρτία. Αγιασμός θα πει διαχωρίζω τον εαυτό μου από την ίδια μου τη σάρκα και τις επιθυμίες της. Διαχωρισμός είναι ένα δώρο του Θεού που ανάμεσα σε άλλα φέρνει σύγχυση και σύγκρουση στο στρατόπεδο του σκότους. Η λέξη διαχωρισμός είναι σχεδόν ταυτόσημη επειδή μιλάμε για διαχωρισμό, Μιλάμε για διχόνια, μιλάμε για διαίρεση. Προσέξτε, στη Β' χρονικών κεφάλαιο 20 είναι η περίπτωση του Ιωσαφάτ όπου ήρθανε μεγάλα στρατεύματα ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Αλλά εξήτησαν τον Κύριο και ο Κύριος τους είπε δεν θα τους πολεμήσετε εσείς, εγώ θα τους πολεμήσω, είναι δική μου η μάχη. Εσείς όμως δεν θα κάτσετε σπιτάκια σας να περιμένετε να πολεμήσω εγώ για σας. Θα πάτε στη μάχη, αλλά δεν θα είναι οι μαχητές μπροστά με τα όπλα. Μπροστά θα είναι οι μαχητές της μουσικής και της λατρείας. Και μπήκαν μπροστά η μουσική τα όργανα και λάτρευαν τον Κύριο και τότε στι ενέδρες ο Θεός τους εχθρούς και χτυπήθηκαν μεταξύ τους. Ξέρετε γιατί το Ισλάμ έχει αποτύχει μέχρι τώρα. Γιατί συνεχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους. Βάζουν βόμβες ανάμεσά τους. Σκοτώνουν ο ένας τον άλλο και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Γιατί ο διαχωρισμός είναι δώρο από το Θεό. Ξεκίνησε από τη Βαβέλ. Διαχώρισε τις γλώσσες του κόσμου ο Θεός. Για να μας δείξει τη δική μας έλλειψη ικανότητας να καταφέρουμε οτιδήποτε χωρίς το Θεό είναι δύναμη το όπλο του διαχωρισμού. Σε εμά τους πιστούς για να διαχωριστούμε από την αμαρτία, στον κόσμο για να έρθει η κρίση καθώς χτυπιούνται μεταξύ τους. Στους εχθρούς είναι η νίκη του Θεού που χτυπιούνται μεταξύ τους χωρίς να ξέρουν γιατί. Μισούν ο ένας τον άλλο. Ακούστε, ο διαχωρισμός εργάζεται μέσα σε όλους μας, αλλά μόνο σε αυτούς που είμαστε πολύ κοντά στον Κύριο, μπορούμε να ξεπεράσουμε το διαχωρισμό με ένα και μοναδικό αντίδοτο. Το εργαλείο του διαχωρισμού είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα εξουσίας του Θεού. Αλλά υπάρχει ένα αντίδοτο για να προστατευθούμε από αυτό. Ξέρετε ποιο είναι. Είναι η αγάπη. Η αγάπη για τον πλησίον. Ο διάβολος θέλει να μας πειράξει και θέλει να μας στρέψει τον έναν απέναντι στον άλλο. Όποιος αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, τότε ο διαχωρισμός γίνεται για καλό και όχι για καταστροφή. Γιατί ο διαχωρισμός πάντα θα υπάρχει. Ή θα φέρει καταστροφή μέσα από διχόνια ή θα φέρει ευλογία και αγιασμό μέσα από το διαχωρισμό μας από την αμαρτία και το σκοτάδι. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Η έννοια του διαχωρισμού είναι η ίδια. Το θέμα είναι, είναι διχόνια ανάμεσα σε ανθρώπους που πολεμάνε ο ένας τον άλλο ή είναι, διχ, είναι διαχωρισμός από το σκοτάδι που οδηγεί σε αγιασμό, αν υπάρχει αγάπη του Θεού που κυριαρχεί. Δεν είναι εύκολο θέμα, με πιάσατε όμως τι προσπαθώ να σας πω. Το καταλαβαίνετε. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε για να φέρει έλεγχο περί αμαρτίας, περί και περί κρίσεως και... Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι η φετινή χρονιά είναι μία χρονιά που αυτό το συγκεκριμένο έργο του Αγίου Πνεύματος που ισχύει πάντα από την ημέρα που ήρθε με την Ανάσταση του Ιησού ο Παράκλητος ενώ πάντοτε εργάζεται το Άγιο Πνεύμα για έλεγχο περί αμαρτίας και περί κρίσεως και περί δικαιοσύνης παρόλα αυτά βλέπω ότι φέτος θα είναι ένα έργο κλειδί του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία Του και στον κόσμο. Αλλά δεν θα πω τώρα περισσότερα πάνω σε αυτό. Την Παρασκευή, καθώς είχαμε τη συνάντηση της κοινωνίας και προσευχής στο Zoom, ο Κύριος μου έδωσε άλλο ένα κομμάτι του λόγου για τον καινούριο χρόνο, το οποίο ήταν το εξής, έρχονται μέρες πίστης, έρχονται μέρες που η απιστία θα συντριφτεί, και θα δείτε θαύματα και θεραπείες και στην Ελλάδα, όπως γίνονται στις χώρες της Αφρικής και του υπόλοιπου τρίτου κόσμου. Αν εσείς μείνετε κοντά, πολύ κοντά, έτσι όπως αυτοί που κάνουν surfing στη θάλασσα, που είναι έτοιμοι με τα board, με τις ανίδες τους, όταν θα έρθει το κύμα, να πάνε στο κύμα, είναι αυτό που λέμε να καβαλίσουν το κύμα, αυτή είναι η φράση, είναι έτοιμοι όταν θα έρθει το κύμα να καβαλήσουν το κύμα. Αν και εμείς είμαστε συνέχεια έτοιμοι έτσι και περιμένουμε να δούμε το κύμα, τότε και εμείς θα καβαλήσουμε το κύμα και ο Κύριος λέει τότε θα είσαστε από αυτούς που θα είστε εκεί που σκάει το κύμα και δεν θα χάσετε τη δική μου κίνηση. υπάρχει ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησα εχθές που είναι προφητική ροή και όραση που υπάρχει εκεί πέρα μέσα και... Θα ήθελα να πω το εξής όσον αφορά τα πράγματα του κόσμου και όσον αφορά το τι σημαίνει μη φοβηθείτε από αυτά που πρόκειται να δείτε. Είμαι, είμαι λιγάκι προσεκτικός με τα λόγια μου γιατί παιδιά έχω ακούσει πράγματα από τον Κύριο που είναι δύσκολα. Και όταν ο Κύριος μιλάει μη φοβηθείτε σημαίνει ότι μας προετοιμάζει θα έρθουν δύσκολα πράγματα. Η ερώτηση κλειδί για όλους μας είναι η εξής. Τι μας νοιάζει περισσότερο, η ζωούλα μας ή το έργο του Ευαγγελίου. Θα σας πάω πίσω καμιά δεκαριά χρόνια, κάτι λιγότερο, τότε που ήμασταν στο απόγειο της οικονομικής κρίσης και άρχισαν να μου έρχονται από την εφορία, φόροι, υπέρογγοι που δεν πληρωνόντουσαν με τίποτα. Και βέβαια φαινόταν η ζωή μου να πηγαίνει να γκρεμίζετε, φαινόταν ότι θα χάσουμε το σπίτι μας, θα χάσουμε περιουσία. Σε πιάνει φόβος, σε πιάνει θυμός, αγανάκτηση. Θες να εκφράσεις κάπου τη βία σου. Γιατί ρε παιδιά, τι σας έκανα. Γιατί μου κατάσχεται το σπίτι με υπέρογους φόρους που σε τελική ανάλυση είναι κλοπή. Πάτε να κάνετε επίσημη μια κλοπή επειδή την έβγαλε το κράτος. Είναι σαν να μου βάζει ένα πιστόλι και να μου λε: Επειδή έτσι θέλω, θα μου δώσει το σπίτι σου. Το ίδιο κάνει. Απλά είσαι το κράτο και μου το κάνει με το ζόρι. Είναι λογικό να υπάρχει βία, αγανάκτηση, ανάγκη για δικαιοσύνη, γιατί είναι αδικία όλα αυτά τα πράγματα. Και όταν σε κυριεύσουν αυτά, σε κυριεύει το σκοτάδι. Και μετά έρχεται απελπισία. Και μετά χάνεις το στόχο ξεχνάς ακόμα και το γιατί ζεις. Και πάλεψα πολύ μέσα μου, μέχρι που θυμήθηκα ότι ο Ιησούς είπε ότι αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε πρέπει να κουβαλάμε το σταυρό καθημερινά και ο σταυρός σημαίνει θυσία, σημαίνει να σταυρώσω τη σάρκα μου μαζί με τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τις φοβίες και όλα τα εγκόσμια. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά αυτό σημαίνει για μένα παιδιά το εξής. Θυμάμαι την ημέρα που είπα τι είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί. Το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί είναι να με βάλουν στη φυλακή για χρέη. Όχι χρέη για τα οποία φταίω εγώ, για χρέη που με φορτώσαν το κράτος παράνομα. Άρα δεν έχω αδικήσει κανένα. Μπορεί όμως να βρεθώ στη φυλακή. Και τότε είπα, και αυτό είναι το θέλημα του Θεού να μπω στη φυλακή και εκεί να κάνω το δικό του έργο. Και είπα αυτό είναι παραδίδομαι. Εάν η φυλακή με περιμένει θα μπω χαμογελώντα, γιατί ξέρω ότι δεν σκότωσα κανέναν εγώ. Δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη από κανέναν επειδή το κράτος ξαφνικά μου ζήτησε να μου πάρει το σπίτι με το ζόρι. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. όταν πέθανα ως προς τη σάρκα μου, τις φοβίες μου, τις ανησυχίες μου, τις μέριμνές μου και τη λογική μου, ήρθε η ειρήνη μέσα μου και σταμάτησα να φοβάμαι. Υπάρχει φόβος μέσα μας στο βαθμό στον οποίο η σάρκα μας είναι ακόμα ζωντανή. στο βαθμό στον οποίο η ψυχή μας εξακολουθεί να κυριαρχείται από το πνεύμα του κόσμου, σε αυτό το βαθμό μπορεί να υπάρχει φόβος. Όταν η Γραφή λέει «Η τέλεια αγάπη διώχνει έξω το φόβο», σημαίνει πρώτα απ' όλα «Η τέλεια αγάπη προς το Θεό» και αμέσως μετά σημαίνει η τέλεια αγάπη προς τον πλησίον, αλλά η αγάπη προς τον πλησίον σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού είναι η εξή. Να θέσω τη ζωή μου για αυτούς που αγαπώ. Όπως και να το ψάξεις, αγάπη σημαίνει θάνατος του εγώ, θάνατος της σάρκας, θάνατος της ψυχής, θάνατος των επιθυμιών, θάνατος των φιλοδοξιών, θάνατος του οτιδήποτε είμαι κατά κόσμο. Ξέρεις τι υπέροχο συμβαίνει όταν πεθάνεις, αλλά ζει μέσα σου ο Χριστός. Μαθαίνεις ότι δεν μπορείς να πεθάνεις. Αλλά για να μάθεις ότι δεν μπορείς να πεθάνεις, πρέπει να πεθάνεις. Πρώτα πεθαίνει και μετά μαθαίνει. Όπα, δεν πέθανα. Πρέπει να σε θάψουνε για να πεις, μα μου ρίξανε τόσο χώμα, τόση λάσπη και εγώ αναπνέω ακόμα. Ξέρετε πόσοι με έχουν θάψει και πόσες φορές. Ξέρετε πόσοι προσπάθησαν με συνειδητές προσπάθειες λασπολογίας να κλείσουν αυτή την εκκλησία. Ξέρετε πόσε εκστρατείε έκαναν και ήρθαν και ψιθύριζαν στα αυτιά των ανθρώπων να φύγουν και να πάνε σε άλλε εκκλησίε. Ξέρετε πόσοι προσπάθησαν να μειώσουν εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο. Και βέβαια σα είπα και τι καταστάσει σε επίπεδο κράτου. Ακούστε κάτι. Το κεντρί του εχθρού είναι ο θάνατος. Το κεντρί σημαίνει να μπορεί να σε πονέσει. Αν το κεντρί δεν μπορεί να σε πονέσει, αν έχει αντίδοτο, ο θάνατο έχει χάσει το κεντρί του. Εάν ο θάνατο σε πονάει, τότε δεν έχει χάσει το κεντρί του για σένα. Ο μόνο τρόπο να έχει χάσει το κεντρί του ο θάνατο είναι να είσαι πεθαμένο ω προ τον εαυτό σου και τον κόσμο. Τότε μαθαίνει ότι δεν υπάρχει θάνατο για σένα. Γιατί ό,τι και να έχουν κάνει μέχρι τώρα είσαι ακόμα ζωντανό. Και όχι μόνο είσαι ακόμα ζωντανός, αλλά συμβαίνει κάτι υπέροχο. Όσο πιο πολύ πεθαίνεις, τόσο πιο δόξα Χριστού φανερώνεται. Όσο πιο πολύ αδυναμία, ασθένεια, ανικανότητα νιώθεις, τόσο περισσότερο η δύναμη του Θεού φανερώνεται και φαίνεται πρακτικά στη ζωή. Ναι, ακούμε να λέει ο κύριο: Μη φοβάστε και μη φοβηθείτε από αυτά που πρόκειται να συμβούν. Εγώ προσωπικά, να διευκρινίσω, εγώ δεν το άκουσα αυτό. Εγώ αυτό το λόγο δεν τον άκουσα. Όμω ξέρω, το πιστεύω ότι ο κύριο τον έχει πει. Γιατί δεν τον άκουσα. σω γιατί το θέμα του φόβου δεν με απασχολεί πλέον. Είναι κάτι που μου είναι αδιάφορο. Το είπε ο κύριο, το άκουσα και εγώ ότι το είπε. Ναι, είναι ένα λόγο κυρίου πράγματι. Σε μένα είναι αδιάφορη η λέξη φόβος. γιατί έχω αντιμετωπίσει όλες τις φοβίες μου και έχω βγει ζωντανό. Θα πάω στο κλείσιμο λέγοντάς σας ένα γεγονός που συνέβη στη ζωή μου όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν παιδί έτρεμα το σκοτάδι. Δεν ήθελα με τίποτα να μείνω μόνος μου σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και ειδικά με κλειστή την πόρτα. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Λόγοι πνευματικοί και λόγοι πρακτικοί της ζωής μου της εποχής εκείνης. Δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήμουνα, δεν μπορεί να ήμουνα ούτε τα χρονών, όταν αποφάσισα να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Και θυμάμαι τη μέρα που έφυγα από την τραπεζαρία του σπιτιού, βράδυ. Τα χρόνια εκείνα είχαμε το μαγκάλι στη μέση που ζεσθενόμασταν όλο το υπόλοιπο, ήταν, σπίτι ήταν στην παγωνιά. Είχαμε τα κεράκια που κρατούσαν φω στο δωμάτιο που ήμασταν. Στα υπόλοιπα δωμάτια δεν υπήρχε φω. Έχω μεγαλώσει στην Κρήτη σε εποχές που δεν υπήρχε ρεύμα εκεί πέρα που ζούσα. Πήγα στο δωμάτιό μου μέσα στο σκοτάδι και έκλεισα την πόρτα πίσω μου και στάθηκα εκεί και είπα ή θα ζήσω ή θα πεθάνω αλλά δεν θα φοβάμαι πια. Ήταν τόσο προφητικό αυτό που έκανα που δεν ήξερα πόσο προφητικό ήταν. Στη συνέχεια το έβαλα σε εφαρμογή στη ζωή μου πολλές φορές πρακτικά για πολλά θέματα. Έχω φτάσει στα 62, είμαι ακόμα εδώ. Δεν πεθάνα ακόμα. Ξέρεις γιατί? Γιατί μέσα μου ζει αυτός που είναι αναστημένος από το θάνατο και δεν μπορεί ο θάνατος να τον αγγίξει. Αλλά για να βδούμε αυτόν τον ζωντανό Ιησού που ζει μέσα μας, πρέπει η σάρκα μας να έχει πεθάνει. Άρα, Ποια είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που μπορώ εγώ να σου δώσω σαν προφητική όραση για το 2022. Πέθανε, σου κάνει καλό. Αν είσαι του Χριστού, θα γνωρίσεις περισσότερη ζωή και θα γνωρίσεις άφθονη ζωή, γιατί είναι η επιθυμία του Θεού να γνωρίσουμε τη ζωή που περισσεύει, που είναι άφθονη, σύμφωνα με τον Ιωάννη 10.10. .10. Εγώ προσωπικά για μένα και για τη διακονία μας, αυτό που περιμένω στο 2022, το 2022, είναι δόξα, είναι αυθονία, είναι ευλογία, είναι ευημερία, είναι σαλόμ ειρήνη που τίποτα δεν είναι σπασμένο, Τίποτα δεν είναι άρρωστο, δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δυστυχία, υπάρχει χαρά, υπάρχει αγάπη, υπάρχει παρουσία Θεού. Υπάρχει προμήθεια με κάθε τρόπο προς κάθε κατεύθυνση. Υπάρχουν απαντήσεις σε προσευχές. Υπάρχουν νίκες. Υπάρχουν κλειδιά βασιλείας. Μέσα από τα οποία θα ξεκλειδώσουμε κάθε πόρτα κλειστή στη ζωή μας και θα κατακτήσουμε όλο ένα και περισσότερους θησαυρούς του ουρανού. Ας πούμε λοιπόν πάνω στο 2022, αγιαστήτω το όνομα του Κυρίου, ελθέτω η βασιλεία σου Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν. Αμήν, αμήν, δόξα ευλογία, ευχαριστία, σοφία και τιμή, ίσχυς και δύναμη στον Κύριο, τώρα και για πάντα. Αμήν, 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 δόξα ευλογία, Ευχαριστία, σοφία και τιμή και τιμή σχης και να μη στον Κύριο τώρα και για πάντα. Αμήν. Χαρά, χαρά, αληθινή χαρά γεμίζει την καρδιά, αληθινή χαρά Χαρά, χαρά, αληθινή χαρά, γεμίζει την καρδιά μας με χαρά. ψάλο αλληλούια, ψάλο αλληλούια, ο Κύριος μας γέμισε χαρά. ψάλο αλληλούια, ψάλο αλληλούια, μας γέμισε χαρά. Δόξα στο όνομά σου Κύριε. Και τώρα θέλουμε να ακούσουμε αν υπάρχουν μαρτυρίες, συμμαρτυρίες, απορίες ή οτιδήποτε άλλο θα μας βοηθήσει πριν κλείσουμε.